ακρίβεια, παρατράγουδα, φορολογία και εθνικά παρατράγουδα. Ο Άδωνη, μιλώντα στον Αντένα, είπε: Οι δείκτε λένε ότι από όπου και αν το μετρήσει, από όποια πλευρά η Ελλάδα πάει καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλο δεν βλέπει την ακρίβεια στο ράφι. Όχι βέβαια, χαμός γίνεται με ο Άδωνης. Μακριά από εμένα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πρώιμερών μας έλεγε δεν μπορεί να τεθασεύσουν τις πολυεθνικές, διότι υπάρχουν τέτοια κόλπα που δεν τα έχουν ανοιχνεύσει ακόμη. Συν τις άλλες, ο κ. Μητσοτάκης για πάταξη της φοροδιαφυγής τόνισε. Σημείο αναφοράς. Ανάλογα με το τεκμαρτό εισόδημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού. Παράλληλα, όσοι έχουν κέρδη πάνω από το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται από το 24 αυτόματα από το 50% του τέλους επιτιδεύματος. Για τους πολύπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%. Ρόδος, εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου και εν τέλει ικανοποιήθηκαν εν μέρη τα αιτήματά τους. Ποιον? Η αστυνομία χρειάστηκε ώρες να συγκεντρώσει υπηρεσίες και δυνάμεις. Οι λυπή που ήταν, τι καταλάβαν από αυτό. Κάποιες εκατοντάδες άτομα μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταλάβουν ένα νησί. Για να λυθεί το ζήτημα έπετρα περίπου 45 άτομα να ταξιδέψουν προς τα υπηρετικά της Ελλάδας από τους 300. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης η απάντηση, όπως η πυθία. Επειδή το νησί δεν διαθέτει δομέ, ούτω ή άλλω έχουμε συνεχεί μεταφορέ από τη Ρόδο προ την Υπηρετική Ελλάδα. Το χάψαμε. Κατάπτυστη. Και το λιμενικό έσπευσε να μα γνωστοποιήσει ότι συνελήφσαν για πίθια δύο. Μόνον δύο. Ήταν η επικεφαλή ομάδα. Και αφού επιλύονται πάρα αυτά στου λιμένε μα τα προβλήματα, ειδού και στην αυλή τη Θέμηδας τι συμβαίνει. Βλέπετε μεταλλικά ράφια με ογκώδεις δικογραφίες που καταπλάκωσαν κόσμο. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός σοβαρός. Μπορούσαμε να είχαμε νεκρό, λέει ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας. Προχωρά αύριο σε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο 12 της Αγγελίας. Τα αντέξουν τα μεταλλικά τα ξέρετε. Προσέξτε καθαρά και τα τεράστια ντοσίε που περιέχουν αμέτρητες δικογραφίες το καθένα. Να θυμίσω από βιβλιοθήκες τους μη καλά έχουν πεθάνει άνθρωποι. Θυμάμαι έναν Άγγλο. Προσέξτε τα πλάνα και την ψευδοροφή στο πρωτοδικείο Αθήνας. Στο κτίριο 2... Ακρατήριο τρίτο αυτό φορμόνο μελούς πνημελιοδικίου. Απαιτούνται πάρα αυτά, έλεγχοι. Απαραίτητε επισκευέ με αποκλειστική ευθύνη του κράτου. Σε παρελθούσε ερευνέ μου, σα είχα αναφέρει ένα-ένα τα νησιά ω 153 που η Τουρκία κατά καιρού μένεται. Για άλλα λέει ότι τα έχουμε μόνο για νομή και όχι για κατοχή, και άλλα ότι είναι δικά της εξ αρχής. Η νησίδα Ζουράφα που βρίσκεται μεταξύ Ήμβρου και πόλης ένος στο Αιγαίο και στην περιοχή όπου η Τουρκία έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα, άνοιξε την πόρτα σε μια νέα κρίση στην Ελλάδα. Αυτά γράφει η γενή Σαφάκ Φιλοκυβερνητική. Τα ελληνικά μέσα δημοσιεύουν άρθρα με τίτλο «Μια εξαιρετική πρόκληση από την Άγκυρα». Η Τουρκία προσάρτησε μια στρατηγική σημασίας ελληνική νησίδα. Στην επίμαχη είδηση, η Άγκυρα με πίσιμη επιστολή της δήλωσε ότι η βραχονησίδα βρίσκεται σε δικό της έδαφος και ανακοίνωσε ότι την προσάρτησε. Η Τουρκία, απ' την άλλη, έδωσε νότα προς την Ελλάδα, αναφέροντας ότι η περιοχή όπου ξεκίνησε σήμερα την άσκηση είναι υπό την κυριαρχία της. Έχουν δημιουργηθεί ζητήματα και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί ζητήματα και τα προηγούμενα χρόνια. Από του εκατοντάδε αμφισβητούμενου βράχου. 6,4 μίλια από το νησί Σαμοθράκη και 14,2 μίλια από την τουρκική ενδοχώρα. Να σημειωθεί από το 80 η Ελλάδα κατασκεύασε ένα φάρο εκεί. Αυτές τις μέρες η Τουρκία πραγματοποιεί επιχειρησιακέ δοκιμέ πυράβλωνε 400 στην Ισίδα από 30 Οκτωβρίου ω 2 Νοεμβρίου. Για κρυμμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.